Σύμφωνα με αυτά, το πρωτογενέ πλεόνασμα καταγράφεται στο 3,9% του ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνους του ειδικού κανόνε του προγράμματο κλείνει στο 4,19%. Περισσότερο από 8 φορέ δηλαδή πάνω από το σχετικό στόχο. Δεν έχουμε βεβαίω ούτε σκοπό ούτε και διάθεση να πανηγυρίσουμε, καθώ γνωρίζουμε καλά ότι ο ελληνικό λαό έχει υποστεί πολλά κατά τη διάρκεια τη κρίση. Αφήνουμε του πανηγυρισμού σε άλλου, σε εκείνου που εν μέσω κρίση μιλούσαν για ιστορίε επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για ένα γεγονό που αποδεικνύει πολλά. Πρώτον, ότι οι όποιε επιφυλάξει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για τη δημοσιονομική πορεία τη χώρα ήταν και αδικαιολόγητε και υπερβολικέ. Δεύτερον, ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και πολλά, αν όχι τα περισσότερα μέσα ενημέρωση που πέρσι τέτοιο καιρό, αλλά ακόμη και σήμερα, μιλούν για ενεργοποίηση του αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομική διόρθωση, διαψεύδονται με πάταγο. Και τρίτον, ότι οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για το 2017 και το 2018 είναι πλέον βέβαιο ότι θα πιαστούν, καθώ το αποτέλεσμα του 2016 είναι τέτοιο που δεν αφήνει περιθώριο αμφισβητήσεων. Επομένω, τα θετικά μέτρα που συμφωνήθηκαν και θα νομοθετηθούν σε λίγο καιρό για τα έτη 2019 και 2020, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι θα εφαρμοστούν. Έτσι, το ερώτημα που έχει μπροστά τη η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον θεωρητικού, αλλά άμεσου πρακτικού χαρακτήρα θα ψηφίσει τα θετικά μέτρα για τη μείωση του έμφυα, τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων, την επιδότηση ενικίου για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τη μείωση τη φαρμακευτική δαπάνη των συνταξιούχων, την ενίσχυση του προγράμματο δημοσίων επενδύσεων, την επέκταση του προγράμματο των σχολικών γευμάτων. Ή θα συνεχίσει την αυτοκαταστροφική πολιτική που επέλεξε και πριν λίγου μήνε, όταν αρνήθηκε να υπερψηφίσει την παροχή ύψου 617 εκατομμυρίων ευρώ στου χαμηλοσυνταξιούχου. Βεβαίω, αυτό αφορά αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία, τα κομματικά τη όργανα και τα στελέχη τη. Αυτό που αφορά εμά είναι να επιτύχει η μεγάλη προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση και την επιτροπή. Πράγμα που για πρώτη φορά είναι σήμερα όχι απλά ορατό, αλλά επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα αποτελέσματα.